χωρίς μαρκάρισμα πλησιάζει την αντίπαλη περιοχή. Φρέμ, πάσα για τον Γουίλερ. Παλιά στην περιοχή, ο Ρούτκο δεν μπορεί να φύγει μπάλα και να το τρίτο γκολ για το Αποέλ. Με τον Γιάννη Σατσάνα είναι ο σκόρερ. Το Αποέλ που είχε εδώ και αρκετά λεπτά μείνει πίσω, βγαίνει και στην πρώτη του επιθετική προσπάθεια. Συνδυάζονται σωστά οι ποδοσφαιριστές του και φτάνουν στο τρίτο γκολ. Πολύ σημαντικό στο 66ο λεπτό. 1-3 Σατσάς και γι' αυτόν πρώτον γκολ. Συνδυάζει ο νεαρός την αποψινή παρουσία του στην αρχική εντεκάδα με ένα γκολ σίγουρα καθοριστικό, θα δείξει βέβαια. Εδώ ο Εφρέμ είχε χώρο, είδε την κίνηση από τον Γουίλερ, τράβηξε πάνω του δύο παίχτες, ο Γουίλερ εδώ μεταβιβάζει. Ο Ρούτκο διώχνει αλλά εκεί που πάει μπάλα, ανέμενο Σατσάς, κατεβάζει ψύχρεμα, δείτε πως δεν βιάζεται, κατεβάζει και με το Ρούτκο στην ουσία εξουδετερωμένο. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα παρά την παρουσία δύο παιχτών της ΠΑΦΟΥ μπροστά από την γραμμή. Ξανά και ξανά το τρίτο γκολ που βάζει γερά πλέον σε θέση οδηγού την ομάδα του ΑΠΟΕΛ για μια σημαντική νίκη στο απόψινό παιχνίδι. Επαναλαμβάνω ωστόσο, έχουμε ακόμη δρόμο πολύ στο παιχνίδι.